διάφορες καταθέσεις έδωσαν τόσο ο οδηγός του τουρκοκυπριακού λεωφορείου, ο οποίος φέρεται να παρενοχλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όσο και ο διευθυντής της εταιρείας στην οποία ανήκει το λεωφορείο. Μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τη δικοινωτική ομάδα για το έγκλημα, χθες ανακριτές του ΤΑΕ αρχηγείου συναντήθηκαν τόσο με τον τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη, όσο και με τον τουρκοκύπριο οδηγό του λεωφορείου, όπου τους λήφθηκαν γραπτές καταθέσεις. Η υπόθεση διερευνάται με κάθε σοβαρότητα και σχολαστικότητα από ανακριτές του ΤΑΕ αρχηγείου. Το επεισόδιο είχε καταγγείλει ο Μουσταφά Ακιντζή στην Ελιζαμπέθ Σπέχαρ σε συνάντηση που είχαν την περασμένη Τετάρτη, ζητώντας της να μεταφέρει στους Ελληνοκύπριους αρμόδιους καθώς και τον πρόεδρο Αναστασιάδη το αίτημα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο τουρκοκύπριος οδηγός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστους. Οι έρευνες της αστυνομίας άρχισαν έπειτα από οδηγίες που δόθηκαν από την κυβέρνηση, αφού η δύναμη δεν είχε στα χέρια τις καταγγελίες για το περιστατικό. Το λεωφορείο, σύμφωνα με τον Μουσταφά Ακιντζή, είχε παραλάβει τουρίστες από την Ουγγαρία και έχει από το 2008 όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να περνά στις ελεύθερες περιοχές.